Σήμερα ήρθε μεγάλη μέρα στο Carrefour Sales Simulator, όπου θα μετακομίσω από το κοντέινερ μας. Πρώτα ήταν προτεραιότητα η Porsche και μετά το σπίτι, ωραία. Κουράστηκα να κοιμάμαι εδώ πέρα με περίεργα παράθυρα, τώρα τα είδα γιατί συνήθως ξέρω εγώ. Δεν άνοιγα καν την πόρτα, απλά έμπαινα και πιόμουν μέσα από το παράθυρο, δεν ξέρω. Μπορείς να αλλάξεις κρεβάτι στο κοντέινερ και να βάλεις ξέρω εγώ σπασμένα τζάμια ή κανονικά τζάμια και μπορείς να το αλλάξεις χρώμα απ' έξω για μόλις 100 δολάρια. Αλλά όχι, όχι, όχι. Έχω βάλει το μάτι μου πάνω σε ένα σπιτάκι εδώ στην γειτονιά. Να γίνω κι εγώ κάτοικος. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα το σπιτάκι εδώ πέρα, αλλά είναι διαθέσιμο μόνο αυτό εδώ πέρα για πώληση. Πως άμαξα θα χωρέσει εδώ πέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-6 χωρίς να κλείσουμε το πεζοδρόμιο. Και άλλο ένα έτσι πάνω εδώ. Μπορώ να το δω λίγο μέσα. Παιδιά, νομίζω είναι έτοιμο για μένα εδώ πέρα, βλέπω. Ωρε κραβατάρα, θα κοιμάμαι σαν βασιλιάς μετά από το κοντέινερ. Θα έχουμε και σαλόνι με τηλεόραση, απίστευτο! Από εδώ έχουμε και spare bedroom. Είναι λίγο λιωρμένο δηλαδή, αλλά εντάξει. Νομίζω έχουμε ακόμη ένα bedroom. Δεν έχει πόρτα συγκεκριμένο, είναι κρυφό δωμάτιο. Ήρθε ώρα να το αγοράσω. 60 χιλιάρικα, καλό ρίζικο μου. Ωρε φίλε. Θέλω λίγο house flipper εδώ πέρα τώρα, να φτιάξω, να καθαρίσω. Τηλεόραση μας λείπει. Άδικα χάρηκα. Αν πιάσω αυτό το hammer, δεν μπορώ να μπω στο δωμάτιο που κρύβεται εδώ πίσω. Όχι, αλλά αν πιάσω το tablet μου και πάω στο house, μπορώ να κάνω να αναβαθμίσω πράγματα εδώ πέρα. Άλλο κρεβάτι. Απ' έξω μπορούμε να το βάψουμε. Μπορούμε να κάνουμε. Το σαλόνι εδώ πέρα. Τηλεόραση. Ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα για τηλεόραση, Κοίτα, δεν θα κάνω κάτι ανακαίνιση στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Γιατί είχα μόλις 60 χιλιάρικα και μας έχουν μείνει μόνο 219. Και πρέπει να αγοράσουμε αμάξι να πουλήσουμε. Να αγοράσουμε, να πουλήσουμε, να φτιάξουμε. Βλέπω ένα BMW, βλέπω δύο BMW. Νομίζω θα ασχοληθώ με BMW αυτή την σήμερα βασικά. Μηδενικό damage με 72.000 χιλιόμετρα. Racing key, drifting, tack. Όπα, έχει καλά πράγματα. Αλλά 23.000, ξέρεις τι, εγώ θα δώσω τα 2.000 να το τσεκάρει. Γιατί πολλά τέλεια πράγματα έχει. Racing key δεν είχε. Drifting δεν είχε. Άρα από 23 θα πέσει σε 21. Εγώ θα σου δώσω 14. I was expecting a high offer. Ωραία, τι λες για 16. Ελάχιστα πιο μεγάλο offer, έτσι. Ωραία, νομίζω παιδιά έχουν πρόβλημα. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί πλέον σε λίγο. Θα με δει γιατί δεν της δίνω 18.000 για να το δεχτεί. Yeah, το δέχτηκε. Θα το στείλω στον Bambi. Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Θα το με. Αμέσως τώρα. Το έφυγα. Άλλο ένα BMW εδώ πέρα. BMW Series 1, συγγνώμη. Manual. Με μόλις 59.000 χιλιόμετρα, Πάλι έχει ABS, Racing Turbo. Κάτι μου λέει πάλι λένε ψέματα. Ο κύριος εκεί θα μας πει αν λένε ψέματα ή όχι. Και δεν είχε racing kit. Δεν τρέπεσαι, έπεσε στα 10, εγώ θα σου δώσω 8. Άντε, 9, να μην σε προκαλώ εκεί πέρα να νευριάσεις, έτσι. Hey! Και το τσιμπήσαμε, πάει και αυτό στον Bambi. Όπα, βλέπω κι άλλο BMW. Έχει πολύ damage. Μόλις 36.000 χιλιόμετρα από όλα αυτά και ζητάει 20. Αυτό δεν θα κάτσω να το τσεκάρω. Θα του δώσω 10. Γιατί ξέρω εγώ 50% damage. Διαλύμανε το μισό αμάξι. Α, δεν του αρέσει. Ωραία, ξέρεις τι. 15. Άντε, 15. Θα το δεχτείς. I'm quite angry. Όπα, θύμωσε. Δεν θα βλέπεις εκεί το μουστακά. Θύμωσε. Εγώ λέω να το δώσουμε 18, να μην μας δειρεί, για να το τσιμπήσουμε το αμάξι, έτσι. Nice! Και το τσιμπήσαμε. Το θέμα τώρα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να πάει στο Bambi. Επίσης, νομίζω μας κάμαρε, γιατί έχει μόνο ABS. Ελπίζω δεν θα μου τα κλέψουν τα δύο αμαξάκια. Θα πάω στα γρήγορα στο office. Συγγνώμη, παιδιά, θα σας καθυστερώ τους επόμενους πελάτες. Ένα λεπτάκι να τα βγάλω. Απλά ήταν γρήγορο teleport. Θα παρκάρουμε αυτό εδώ έξω και αυτό εδώ έξω και πάμε να τρέξουμε πίσω πριν μας κλέψουν την Porsche μου που αγόρασα στο προηγούμενο βίντεο. Αν δεν το είδες, να πας να το δεις. Ωραία, όλα καλά. Όλα στέγουν εκεί, παιδιά. Ωραία, πάρ' το στον Bambi 2 αυτό. Κάνε άλλο BMW. Παίζει εδώ. BMW, συγγνώμη. Δεν βλέπω. Παρά λίγο να σου κάνω μέσα στο δέντρο. Το container δεν μπορώ να το πουλήσω να βγάλω κανένα χρήμα. Όπα ρε, περίμενε, ανοιχτό το marketplace. Και βλέπω κι άλλα BMW. Όπα, πολλά BMW. Ωραία, βλέπω χτυπημένο. Βλέπω χτυπημένο με 94.000 χιλιόμετρα και διδάσαι 9. Θα σου δώσω. Δεν θα το τσεκάρω καν. Θα σου δώσω 6. 6 και το δέχεσαι, έτσι. Δεν το δέχεται. Τι λες για 7,5. Να βρεθούμε κάπου στη μέση στην τιμούλα, έτσι.
Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θα τα αγοράσουμε πριν νυχτώσει, γιατί είναι 6 ώρα. Άλλο ένα BMW εδώ πέρα, M2 φαίνεται. Του 12 με 78 με πάρα πολύ damage και ζητάει 74.000. Θα ήθελα να δω πόσο πάει αυτό, αλλά για να ζητάει 74 σημαίνει πάει 74. Θα δώσω 50. 50 και είναι δικό, μου, ε. Όχι, ε. 55 και θα με σκαμάρει σίγουρα, δεν θα έχει turbo. 60 η τελευταία μου προσφορούλα. Τέλειο. Πιάσαμε και αυτό. Μπορώ να δω αν έχει turbo. Αφού σου είπα ότι δεν θα έχει turbo, το ήξερα. Και ακόμη ένα BMW coupe εδώ πέρα. 63% damage και ζητάς 73. Σου δίνω 50. Ξέρω να αλλάζω πόρτες εγώ. Και είναι κρίση τώρα. Τα εξαρτήματα είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Θα πρέπει να ξερώσω το άλλο που αγόρασα για να συναλλογίσει το δικό σου. Α, το αγόρασα για 60. Τώρα έχουμε 42.000 για να δουλέψουμε και να τα πουλήσουμε. Το καλό που του θέλω τα 3 BMW να είναι ακόμα εδώ. Το λοιπόν πήγαινε στο repair 1. Έχουν σχολάσει μπάμπιδες, αλλά για γλίγορο teleportation θα πάρω και το τελευταίο. Μην μείνει μόνο το εδώ τη νύχτα. Έχουμε τον security εδώ πέρα. Δεν το έχουμε δώσει όνομα του άστοχου, παιδιά. Πείτε μου στα σχολεία τι όνομα να δώσουμε εδώ πέρα. Του κύριου. Που μα τα προσέχει όλα τα μαγαζιά εδώ πέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 BMWs έχουμε να πουλήσουμε αύριο. Αλλά το τι ωραίο να πηγαίνει με το καινούριο σου τούμπανο αμάξι. Το καινούριο σου τούμπανο σπίτι. Κάτσε να το παρκάρουμε έτσι ωραία εδώ. Εντάξει, δεν το λες και τούμπανο, αλλά σε σχέση με το κοντέινερ είναι πολύ καλύτερο σίγουρα. Κλείσει την πόρτα, μην μας κλέψουν το κρεβάτι. Καλημέρα, παιδιά! Έχουμε πολλή δουλειά σήμερα, να ξέρετε. Εσύ ξεκίνα με αυτό, εσύ ξεκίνα με αυτό. Αυτό εδώ πέρα μου φαίνεται ok, δεν χρειάζεται πολλά. Ένα καθάρισμα θέλει. Ζάντες του είναι μια χαρά. Χρώμα του είναι μια χαρά. Κάτσε να το παρκάρουμε εδώ. Τώρα αυτό εδώ πέρα. Και αυτό μια χαρά μου φαίνεται. Κάτσε, πρέπει να τα παρκάρουμε δίπλα-δίπλα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χώρο. Θα πρέπει να βαθμίσουμε και το γραφείο μας. Επίσης, η διαφορά στο μέγεθος είναι και στην πραγματικότητα τόσο μεγάλη. Ωραία, τώρα πρέπει να τελειώσουν αυτοί με αυτά και έχουμε άλλα δύο. Μπράβο, ρε, Μπάμπι, Μπάμπι 2-1, δεν ξέρω με τι αριθμό πάτε. Αυτό, ας πούμε, θα θέλει να αλλάξουμε ζάντες και μπορεί και το χρώμα. Πάρε αυτό στο repair 2 και φτιάξτε το μου το Bambi 2. Εντάξει, εσείς Bambi 1, Bambi 2. Πάρ το στο Bambi 1 αυτό. Πρέπει να αλλάξει χρώμα. Οι ζάντες είναι στραβές. Ξέρεις τι, βάρ το Racing Traction ESP. Δεν χρειάζεται turbo. Ψήλωσε το λίγο. Ας τα φώτα όπως είναι και βάλε κάτι έτσι πιο. Αυτές ζαντούλες, τέλειες, 3.000 ζάντες. Άντε μπρο, τελείωνε. Άντε επιτέλους. Θα το βάψουμε σε ωραίο κοκκινο, κοκκινοκουτάκι αυτό. Κοκκινάκι. Και είναι έτοιμο να πάει. Μην μας τρακάρει κανείς, περνάμε γρήγορα, τέλεια. Πάει έτσι εδώ. Αυτό εδώ μια χαρά μου φαίνεται. Και ζάντες και χρώμα. Όπως είναι, πάρκαρε το δίπλα εδώ. Αυτό εδώ. Ξέρεις τι, νομίζω όπως είναι, ρε. Καλά είναι οι ζάντες του. Δεν ξέρω πώς θα το βάλω εδώ. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς θα βγω. Οκ, εντάξει, ξέρω εγώ, μου κάνει. Αυτό εδώ όμως θα το φτιάξουμε λιγάκι. Racing kit, turbo, ESP. Το ψηλώσουμε λίγο. Θα το κάνω σε μπλε. Γι' αυτό θα το βάλω μαύρες ζαντούλες αυτές εδώ. 5.000 ζάντες τώρα φάγαμε, έτσι. Είπα, θέλω να το κάνω σε ένα ωραίο μπλε. Αυτό εδώ. Εντάξει, ένα πλεσιματάκι και είναι έτοιμο. Τώρα εδώ είναι πρόβλημα γιατί έχουμε κάλαθο. Κάτσε σιγά σιγά. Καθρεφτάκι. Μια χαρά πέρασε το καθρεφτάκι. Όλα καλά. Πού θα βγω τώρα εγώ από εδώ. Πρόβλημα. Έχω. Ωραία, μπήκα στο αμάξι, βγήκα από το. Τέλεια. Έχω ποικιλία από χρώματα τουλάχιστον. Με το που τα πουλήσουμε, παιδιά, αναβάθμιση το μαγαζί επιγόντως. Έκατσα και τα καθάρισα όλα χθες το βράδυ, παιδιά. Και πήρα ένα skill point. Και νομίζω θα ανοίξω το car wash machine. Αλλά είναι 2 πόντους, άρα δεν μπορώ να το ανοίξω. Μια χαρά μου κάνει και το σφουγγάρι. Happy customer. Κάν το unlock. Να μην ευρεάζουν όταν τους ζητάω, ξέρω, μισή τιμή το αμάξι που πουλάνε. Εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε να βάζουμε αυτοκίνητα για πούλημα. Βγάλε φωτογραφία αυτό, βγάλε φωτογραφία και αυτό. Το πρόβλημα είναι εξής. Ποιο είναι ποιο? Το μαύρο BMW, ωραία. Αυτό εδώ είναι 60, φάγαμε 1, κινείται στην τιμή 82 με 100. Θα το βάλουμε 120 και έχουμε Series 1, έχουμε 2 Series 1. Καλά, και τα δύο ίδια είναι, ξέρω, να βάλω την ίδια φωτογραφία. 7,5, 8, 9, κινούνται στα 10, βάρ το 22, που είναι ακόμη ένα, να εδώ, ίδια φωτογραφία, μια χαρά είναι. Πάλι κινούνται στα τόσα, αλλά έχει λιγότερα χιλιόμετρα, στο βάρ το 28. Βάλαμε εκείνο, αυτό και αυτό, τώρα το κόκκινο.
το μπλε και το άσπρο. Το μπλε εδώ πέρα είναι, ξέρουμε ποιο είναι. Πληρώσαμε 70 χιλιάρικα, κινείται από 87 μέχρι 106. Θα το βάλουμε 136. Το κόκκινο αυτό εδώ 18-5-25, κινείται στα 22-27, θα το βάλουμε 40. Και το Z3, το άσπρο είναι έτσι, κινείται στα 23 max, το αγοράσαμε 18, θα βάλουμε 32. Και είναι όλα για πούλημα. Α, ναι, πρέπει να ανοίξουμε και το μαγαζί, έτσι. Και κατευθείαν πελάτες, πελάτες, ελάτε, έχω γεμίσει το μαγαζί, δεν χωράει άλλα μέσα. Ναι, κυρία, εδώ ενδιαφέρεται γι' αυτό. Λίγο δύσκολο να σας μιλήσω από εδώ. Σας έρχομαι αμέσως τώρα. Ο κύριος εδώ ήθελε να δει το μαύρο το BMW Coupe. 120 χιλιάρικα, δίνεις 89. Τι λες για 9,99. Στα προηγούμενα βίντεο δούλεψε αυτό το κόλπο. Τέλεια. Έφυγε το πρώτο. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Θα φτάσουμε το πρώτο μας μισό εκατομμύριο. BMW Coupe 136 χιλιάρικα. Πόσο μισή τιμού. 127 μου δίνεις. 135 και τα κλειδάκια είναι δικά σου. Τέλεια, έφυγε γι' αυτό. Ένα μετάκι, παιδιά, η κυρία περιμένει απ' έξω εκεί. 22 Series 1 το. Την πειράζει τη μούλα. 13. Τι λες για 18. Νιώθω πολύ καλά σήμερα. Έχω πωλήσει πόλικα. Σου κάνω καλή τη μούλα. Δεν σου αρέσει. Would you be willing to lower the price? Όχι. Όχι, I'm not be willing. Όχι, τι λες ρε. Τι λες ρε. Εδώ δες πόσους πελάτες έχω να κοιτάνε τα αμάξι ρε. Ο κύριος εδώ έχει την προτεραιότητα. 28.000 ζητάω, ναι. Μου δίνεις 12. Όχι. Κυρία, εσείς 28.000, έχει τα πάντα πάνω, μου δίνεις 11. Όχι. Εσείς, κυρία μου, μήπως θα είστε τυχεροί που θα βγείτε με το καινούριο BMW από το μα... 12, όχι. Α, κυρία, αυτό, να ξέρετε, το αγαπημένο αμάξι στο μαγαζί. Το υπόσχε απ' έξω, δεν είναι στο μαγαζί, είναι απ' έξω, ωραία. Στάω 40, μου δίνει 26, έχω φάει πάνω 25 όμως. Όχι. Αυτές τώρα κοιτάνε το άσπρο, ε. Το δεύτερο αγαπημένο στο αμάξι στο μαγαζί, 22 ζητάω, μου δίνεις 10. Τι λες για 16, hat. Επειδή ξέρω ότι πάνε χαμηλά αυτά, αλλά τα προσέχω εγώ εδώ, έτσι. Δεν της άρεσε. Ωραία, 14 για να φεύγει. Νιώθω πολύ καλός. Νιώθω πολύ καλός σήμερα. Δεν θέλει, ε. Δεν το πουλάω. Καλά, κι εγώ το αγόρασα 18. Το πουλάω για 32. Αυτή μου δίνει 28. Τώρα μιλάμε. 30 χιλιάρικα. Πώς σου φαίνεται. Δικό σου. Λογικά κοιτούσε αυτό, άμα ξέρετε το μεταξύ. Ο κύριος ήθελε να δει το Series 1. Αγόρασε για 9, μου δίνει 12. Τι λες για 16 και έφυγες. Να φεύγουν όλα σήμερα. Δεν σ' άρεσε η τιμούλα. Δεν μ' αρέσει η φατσούλα. Έλα, έφυγες. Εντάξει, είναι Κυριακή τώρα, το είδα. Θα έχουμε να πληρώσουμε κάτι φορούς την Δευτέρα, παιδιά. Και να τα καθαρίσουμε, να πάρουμε λίγο XP. Μόλις το καθάρισα, 28.000 πώς σου φαίνεται. Μου δίνεις 9, είναι το αγόρασε για 9. Πας καλά. Τους φόρους ποιος θα τους πληρώσει. Εσύ! Α, έτσι φεύγουν όλοι από τους φόρους, κατάλαβες. Μου δίνεις 13. Ωραία. Επειδή θέλω να φεύγει, θα να πληρώσω όλους τους φόρους την Δευτέρα. Τι λες για 15. Έφυγε, τέλειο. Βραδιάζει, κυρία, σχολάνουμε σε λίγο. 40.000, εγώ νομίζω είναι τρελή τιμούλα. 30, ε. 38. Πες μου, είναι καλό. Δεν είναι καλό, ε. 35. Πολύ καλό τώρα. Πολύ καλό. Τέλειο, το τσίμπησε. Κυρία μου, σίγουρα χρειάζεται εμά και εσύ πώ περπατάτε. Ξέρω ότι το αγόρασα για 9. Ζητάω 28. Άντε, θα σου το δώσω για 15. Γιατί ξέρω ότι το έχω παρακάνει λίγο με την τιμή. Το ξέρω. Αλλά τώρα 14. Ξέρω εγώ. Να βγάλω 5.000 κέρδο. Πρέπει να πληρώσουμε κι εμεί του φόρου, έτσι. Τέλεια, το τσίμπησε. Κλείνει το μαγαζί. Σχολάσαμε με 355.000. Παιδιά, νομίζω μόλιψε βενζίνα. Αυτό δεν είναι καλό. Το car marketplace έχει τίποτα ενδιαφέρον τώρα πριν τελειώσει η Κυριακή? Όχι, ε. Δεν βλέπω κάτι καλό εγώ. Μου να μου τραβάει το μάτι. Ωρε, κάτι σιωπευκές ρε μελέ. Τι ωραία να έχεις δικό σου πάρκινγκ, να μην σε ενοχλεί κανείς. Να κοιμάσαι σε κανονικό κρεβάτι. Φοβάμαι να δω πόσους φόρους θα έχουμε να πληρώσουμε. Α, 24.000 μόνο. Καλά είναι, πάρτε τα ρε, πάρτε τα. Ξέρετε, αφού έχουμε χώρο για δεύτερο αμάξι, θέλω να πάω να τσιμπήσω κάποιο δεύτερο αμάξι εδώ πέρα. Να κλείσουμε το βίντεο με αγορά δεύτερο αμαξιού μας. Πάντως όχι. Μπρο μου φορτηγό με 25 rims, δεν θέλω, όχι. Πάμε να δούμε τι έχει στο car market. Audi R8. RR, συγγνώμη. Και έχει δύο Audi RR. 488.000. Όχι, δεν έχω τέτοια. Πρέπει να πουλήσω το σπίτι μου και την Porsche μου. Μήπως εσύ το πουλάς και πιο φθηνά. Μπορώ. 588! Ξέρεις τι είδα στη γειτονιά? Ένα ωραίο SUV, ένα ωραίο Skoda εδώ πέρα. Μ' αρέσουν τέτοια εμένα. Του 23 φετινό με
με 49.000 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω που το έχει πάρει, ρε, πραγματικά. Ζητάει 38.000. Θα είναι για μένα το αμάξι. Λέω να το τσεκάρω. Για να δούμε, στιγμή τη αλήθεια είναι καθαρό. Τι λες να του δώσω 30. Πες μου ότι θα δεχτεί. Πες μου ότι θα δεχτεί για 30 χιλιάρικα. Όχι. Τι λες για 34.000. Και. Yes! Και ξέρεις τι, θα το φτιάξουμε, παιδιά, θα το κάνουμε πράσινο. Φάση Octavia RS, αν τα έχετε δει. Αλλά θα παραμείνει SUV, έτσι. Θα κάτσω να το χαμηλώσω. Παιδιά, φαίνεται κάποιον να το πουλήσαμε κακό αμάξι. Έχουν πετάξει όλα τα σκουμπίδια εδώ πέρα, ρε. Δεν ντρέπονται. Εγώ σας παρακαλώ, είμαι τίμιος πολιτής. Δεν σκαμάρω κανένα. Ωραία, Μπάμπη, φτιάξτε το μου στα γρήγορα. Πρέπει να σχολάσουμε κι εμείς σε λίγο, έτσι. Ωραία, λάστι χάρες, δες. Μπάμπαμ, τα κανονίζει ο Μπάμπη. Θα να το βάψουμε τώρα. Το θέλω σε αυτό το πράσινο. Αυτό εδώ είναι ακριβώς το χρώμα, ρε. Τώρα ζαντούλες, λίγο turbo. Βάρ το racing kit, βάρ το SP, βάρ το turbo. Όχι νίτρο πάνω σε τέτοιο αμάξι. Εγώ θέλω να το ψηλώσω κι άλλο. Να είναι SUV με κίτρινα day running lights. Αυτές οι μαύρες ζάντες εδώ πέρα είναι ότι τέλειο, ρε. Αυτές είναι ακόμη καλύτερες. Αυτά εδώ θα το βάλω. 5.000 ζαντούλες. Το κινούν είμαστε SUV. Ρε, αυτό είναι τέλειο. Εντάξει, θα ήθελα, ας πούμε, να έχει και εξώς από πίσω. Αλλά είμαι σίγουρος πως υπάρχει κιόλας κάτι τέτοιο, ρε. Κάτσε να το καθαρίσουμε κιόλας, να φαίνεται τέλειο το thumbnail που θα βγάλω τώρα εδώ. Σπίτι, δύο αυτοκίνητα. Τι άλλο θες στη ζωή σου, ρε φίλε. Και 286.000 για να ζεις την... Μπορώ να ζω εκεί πέρα, σε αυτό το κόσμο του Car Force Simulator.